Καλημέρα. Good morning. Λοιπόν, ό,τι θα ξεκινήσουμε στη ζωή μας, ό,τι και να κάνουμε, θα ζητήσουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Whatever we will begin in life, whatever we will do, we will always ask for God's grace. Σήμερα θα τελέσουμε τον αγιασμό, we will do the blessing of the waters. Να ευλογήσουμε όχι μόνο το σχολείο, το έτος και εσάς, αλλά και τους γονείς, τους δασκάλους, τις δασκάλες και όλο τον κόσμο. To ask for God's grace upon you, your teachers, the school, your families, the educators, so that the right way. Όταν ήμουν στη δική σας την ηλικία, δεν μιλούσα αγγλικά. When I was your age, I spoke no English. Ενώ εγώ και οι γονείς μου είμαστε γεννημένοι στην Αμερική. Είμαι της τρίτης γενεάς. Αλλά όπου και να γεννηθούμε, το αίμα μας είναι ελληνικό και κρατάμε τις παραδόσεις μας, την θρησκεία μας, την γλώσσα μας και τόσα άλλα. Και βεβαίως εσείς, σαν καλά παιδάκια, θα έχουμε πάλι μία καλή χρονιά να μάθετε γράμματα, να διαβάζετε, να γράφετε, να τραγουδάτε, δεν ξέρω να χορεύουν και εδώ τα παιδιά, μαθαίνουν και χορούς και για την παράδοση. In just a minute we're going to stand to start. Εγώ δεν θα είμαι για την εθνική εορτή, δεν θα είμαι γιατί είμαι και λίγο αδιάθετος, αλλά και άλλες υποχρεώσεις. Αλλά εσείς θα συνεχίσετε και αύριο, τι θα κάνετε αύριο το πρωί? Σάββατο αύριο. Tell me, say it loud. Going to go to church. Bravo. Στην εκκλησία. Δεν είναι μόνο να ερχόμαστε το Σάββατο για το σχολείο, αλλά και την Κυριακή για την εκκλησία. Saturday for school, yes, but also Sunday for church. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου εις τους ιερείς, εις το Συμβούλιο, στους δασκάλους, στις δασκάλες, στους διευθυντάς για τον κόπο και βεβαίως και για την υπομονή μερικές φορές. Γιατί χρειάζεται και λίγη υπομονή με τα παιδιά, αλλά δεν πρέπει και εμείς να ξεχνάμε ότι εμείς κάποτε είμαστε στην ηλικία τους. Έτσι να έχουν και οι γονείς και οι δάσκαλοι και οι ιερείς λίγη υπομονή. My gratitude to the teachers, of course the clergy, to the instructors, to the administrators, to the president of the community, but also to you for coming. This is us who exist. And it is to your good to know another language. And the Greek language helps us because many words in medicine, in science, in mathematics, and so much else come from the Greek language. Τόσες άλλες γλώσσες έχουν ελληνικές λέξεις, να μάθουν και τιμολογία και λίγα πράγματα για την παράδοση της γλώσσης. In just a minute we're going to stand and we're going to do the αγιασμός. Okay? Do any of the children have a question for me? Ο παλσόφους τους αρίσαν αντίσας καταπέψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένης
Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνο, και συγχώρηση των τεσμάτων των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν δρόμο. Πρόσκομεν. Τράξαστε παιδείας, μη ποτέ οργιστεί Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, εις σοφός και επιστήμον εν ημίν, δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εμπραήτη της σοφίας. Ιδέ ζήλων μικρών έχετε και ερηθείαν εν την καρδία ημών, μη καταγαφάστε και ψεύεστε κατά της αληθείας, που και στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρζήλος και ερηθεία, εκεί η καταστασία και πανφαύλων πράγμα, ιδέα άνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίκης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνη, σπείρετε της ποιούσιν ειρήνη. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου και του καν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Καιρό εκείνο κορεύει το εικονίσα του ηθέτως Ιερουσαλήμ διοκτήκη του Πάσχα και ό,τι γέντρο των δώδεκα να βάδουν αυτόν της Ιεροσόλυμα κατά το έδωσης εορτής και το βιοστάντος της ημέρας έτω της θρέφινα τους, υπέμει ο Ιησούς ο πέστην Ιερουσαλήμ του κέρνου Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού, νομίσοντας δε αυτόν τη συνοδεία είναι Ιωσαν ημέρας, οδόν και αναζητών αυτόν τη συγγενέση και τη γνωστή, και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντας αυτόν, και γέτωθη ημέρας τρεις έβραυτο του ιερό καθιζόμενον εν μέσω της αδασκάλων, και ακούσατε αυτόν και πληρωτώντα αυτούς και εξίσατε δε πάντζε ακούσατε σ' αυτού επί τη συνέση
για τις υποκρισίαν αυτού. Και δόνες αυτών εξεπλάγησαν προς αυτόν, η μήτερ αυτού είπε, τέκνοτι είπε Ιησας ημινούτος, ειδώ πατή σου καγώ, ο δυνόμνη εξητούμεν σε, και είπε προς αυτούς, διότι ζητείτε με, που κύριε τότε με, του, της του πατρός μου δεν είναι, είναι με, και αυτοί ουσινήκαν το ρήμο λάγησαν αυτοίς και κατέβει με ταυτόν και ήρθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποσιτώμενος αυτοίς και μήτερ αυτού διατήρει πάντα ρήματα αυτού την καρδία αυτοίς και Ιησούς προέκοπτε σοφία και γλυκία και χάρη παρά Θεού και ανθρώπι. Δόξα σοι. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Περνησάν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε Λέιστον. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε Λέιστον. Πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Εν του Αρχιεπισκόπου ημών η κοίτα του Τιμίου Πρεσβευτέρου. Πιστωλά ετηδες φορτά. Ευλαβίας του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Εν του Αγιαστήνη του Ιδόρτου του τη δυνάμη και ενεργία και τη φοιτήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Εν του Αρχιεπισκόπου ημών η κοίτα του Τιμίου Πρεσβευτέρου. Διδασκόντων και διδασκομένων των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών των εφόρων και πάντων των συντηρούντων εις την κατά Θεόν επίδοση της σχολής του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Διδαποσώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις χάρη τη. Κύριε ελέησον. Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινής ημών Θεολόγου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων τιμονεύονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει στις πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορμή Κυρίου δεηθούμεν. Ο Θεός, ο Θεός ημών του πυκνών ήρθαν επί Μωυσέως του λαού. Φυσική μεταποιήσας και βλαβερά είδατε επιδησέω, άρα τη θεραπεύσετε, Ιορδάνη, αλήθεια, αγιάζεστε, η αχράδος σου επιφανία, αυτός κινηδέστε τα Αγία στον το είδο τούτο, ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, και πίσω αυτό γενέστε πάσης ερωμένης, της μεταλάνους εξαρτών ευλογίας του γίνει ιατρία παθών, Αγίας Μονίκων, πάση που λύστε οράτιστε, και οράθεω εξητήριον, ότι σώ το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ορμή ειρήνη πάση και το Πνεύμα Χριστού. Ως κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Συ Κύριε. Κύριε το ούσου και πάξον ημών Ιορδάνη βαπτίστηνε. Καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευγόησε ο Πάτης μας τους δια της Χρήστον εαυτόν ευχένσιμένος της Λουλίας πρόσχημα. Καταξίωση μας, εμπλησμήν, εμπλησθήνε του αγιασμού στο διαθού, είδε τους τούτε μεταγλύψεως και ραντισμού και γενέστου μην Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώμα, σιγάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων, ο Θησέο Θεός ημών και τη δόξαν, ευχαρισία και προσκύνησε να πέψουν, να άρθω σου πατή και το Παναγίο και αγαθό, και στο ποιό σου πνεύμα την ίδια και στον αιώνα στον αιώνα. Τώρα θα ήθελα τα παιδιά να ψάλλουν το σώσον Κύριε. Ναι, τώρα να έρθουν. Κυρία Βάσο, η μαντά με τα παιδιά. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων φορούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολύ θέρμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων.
πνεύμα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Βρέιστον. Κύριε Θεός ημών ο Φως, εικόνα πρόσωπον η πηγή της σοφίας, της γνώσεως όταν Σολομώνες σοφία διδάξας, δια της επιτύξεως τους Αγίης, κήρυκας του Ευαγγέλιου διδασκάλους και Αποστόλους αναδείξας. Συ Κύριος ο υπόνεξο τους φως λάμψε, λάμψε τις καρδίες των εντάφων διδασκών, διδασκομένων της επίγνωσης της αληθείας και το φως του το αίδιο. Δώσε αυτή η πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισε τους θαυμούς των ψυχών αυτών, εις το ιδέμε αυτούς και πει το θέλημά σου. Υιούς φωτός και θυγατέρες φωτός ανάδειξαν αυτούς, επαντή έργο αγαθό, κατορφορούντας και αυξανωμένος δια την άνωθεν σοφίας, πρεσβείας, παρακάντου, παναμόμου, Αγίας του Θεμητός, Αγίων ενδόξων, πανηθήμων αποστών των Αγίων ενδόξων, καρχών, οικουμενικών, διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεού, και όντου του Χριστόν και πάντου των Αγίων, διευχών των Αγίων Πατέρ ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και πάλι καλημέρα και χρόνια σας, και χρόνια σας πολλά. Το μόνο που θα ήθελα να τονίσω πριν κάποιος πιστεύω έχει ένα πείμα με τη σχέση με τον αγιασμό, ότι αν πρόσεξε κανείς, ο τέλος αναφέρουμε τους τρεις ιεράρχες, τον Βασίλειο, τον Γρηγόριο και τον Ιωάννη. Δεν γεννήθηκε από αυτούς κανείς στην σημερινή Ελλάδα ούτε την Κύπρο. Λοιπόν, να γνωρίζει κανείς την ελληνική γλώσσα δεν είναι πού θα γεννηθεί, αλλά είναι η παιδεία και η μόρφωση και η αγάπη για το πνεύμα, το ελληνικό, το ιστορικό. Εύχομαι πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ο αερασμός. Όλα πάλι τα σχολεία κάνουν αερασμό. Να ακούθει η αερολογία του Θεού το φωτισμό. Ο παπάς με πετραχύλι, με σταυρό βασιλικά και με αγροσχέρες στα χείλη αγιάζει τα παιδιά. Σεβαστήσει τον ίστρια της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κυρία Τσιλογιάννη. Σεβαστήσει τον ίστρια του Γιάννης, κυρία Γίκα. Σεβαστή κυρία Στρούφ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και παιδιά, σας καλωσορίζουμε στο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Σχολείο του Σαββάτου του Αγίου Άνθρωπου Βαπτιστή. Σήμερα θα γιορτάσουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Την επέτειο του Όχι. Μια μέρα μνήμης και εθνικής περηφάνειας, που μας θυμίζει την άρνηση των Ελλήνων στο Ιταλικό, στις Ιταλικές αξιώσεις, με αποτέλεσμα την είσοδο της χώρας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την έναρξη του Ιταλικού Πολέμου. Θα ξεκινήσουμε με καλωσόρισμα από τον πατέρα Παύλο. Σεβασμιότητα από την ευχή σας, δεν θα κάνω όλες τις προσφωνήσεις για να μην καθυστερήσουμε, αγαπητοί πατέρες, συγκεκριστικοί. Θα ευχαριστήσουμε καταρχάς τον σεβασμιότητα τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων, κύριο Νικήτα, που ήταν σήμερα μαζί μας, παρόλο που είναι αρκετά ασθενής, πυρωμένος. Την Αγγλία εδώ θέλει χρόνο για να συνηθίσετε, σεβασμιότητα. Και το καιρό και εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πίστευσή μας. Εσείς να συνηθίσετε και εσά. Μην πα στην χαρά μας. Εγώ ένα πράγμα μόνο θέλω να πω. Για το σχολείο, μία συζήτηση είχαμε κάποιους καθηγητές το καλοκαίρι και προσπαθήσαμε να έτσι βγάλουμε μια απόφαση κατά κάποιο τρόπο τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να μεταλαμβαδεύσουμε εμείς και ως γονείς και ως δάσκαλοι στα παιδιά, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει έναν άνθρωπο να έχει ένα υψηλό επίπεδο, όπως λέμε, στη ζωή, να μην είναι άξεστος, όπως λένε πολλοί, να μπορεί να έχει τρόπους, να είναι ευγενής, όλα αυτά τα πράγματα. Άλλοι είπαν ότι είναι ο πλούτος. Όμως υπάρχουν άνθρωποι πλούσιοι οι οποίοι είναι άξιστοι, όπως είπαμε, και υπάρχουν και άνθρωποι φτωχοί οι οποίοι έχουν τρόπους, έχουν ευγένεια. Το ίδιο ακριβώς με μια άλλη γνώμη που είπαν ότι είναι η γνώση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία και δεν έχουν επίπεδο, που λέμε, δεν έχουν ευγένεια, τρόπους. Αντιθέτως, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πτυχία και έχουν. Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει το επίπεδο του ανθρώπου στη ζωή είναι το ήθος, η ηθική.
το να είναι κανείς καλός άνθρωπος. Γιατί είναι δύσκολο να είναι κανείς καλός άνθρωπος και να κάνει και λάθος επιλογές στη ζωή του. Αυτό λοιπόν σε βασνιότατε προσπαθούμε και εμείς να μεταλαμβαδεύσουμε εδώ στο σχολείο και ως γονείς, στα παιδιά μας αλλά και ως δάσκαλοι, να έχουν ήθος, να είναι καλά παιδιά. Πάνω απ' όλα και φυσικά τα ελληνικά και την ιστορία μας, την ορθοδοξία, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο πράγμα είναι το ήθος. Όταν κανείς είναι καλός άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι δύσκολο να κάνει και λάθος επιλογές στη ζωή του. Και είναι πολύ σημαντικό για μας, το βάζουμε πρώτο αυτό και αμέσως, κυρίες, μετά τα ελληνικά και όλα τα άλλα, και την ορθοδοξία, φυσικά και την Εκκλησία. Αυτό ήθελα να πω, δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, θα ξεκινήσουμε δύο αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι σε βασνιότητα. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Θεατήρων της Μεγάλης Μεθανίας, κύριε Νικήτα, Σεβαστό Ιερατείο, έμπειρε πρόεδρε της Σχολικής Απορίας, κύριε Αντρέα Ιωάννου, κυρία Μάρο Στρούσου, αξιότιμη κυρία Κούμα, Πειθαρήτρια Προϊσταμένης Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, σεβαστή συντονίστρια εκπαίδευση της Ελληνικής Πρεσβείας, κυρία Τσιλογιάννη, σεβαστή συντονίστρια του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, κυρία Νίκα, αξιότιμοι γονείς, κύριε Μόνες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σήμερα. Με τον αγιασμό που μόλις τριέστηκε από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων και Μεγάλης Μεθανίας κύριο Νικήτα, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, αρχίζουμε τη νέα σχολική χρονιά με τις ευλογίες του, αισιοδοξώντας να είναι γόνιμη και δημιουργική. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω τους πατέρες της κοινότητας και το προσωπικό για την άψογη συνεργασία αλλά και για το καλωσόρισμα γιατί είναι νέα διευθύντρια στο σχολείο. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι εμείς, διεύθυνση και εκπαιδευτική, με τη βοήθεια του Θεού, με υπομονή και επιμονή, με τη συμπαράσταση της Εκκλησίας και τη συνεργασία της οικογένειας, θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, προκειμένου νέες γενιές της παροικίας μας να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα και την ολοορθόδοξη παιδεία και να υιοθετήσουν τα ιδανικά και τις αξίες της ελληνικής φυλής, ώστε να νιώθουν Έλληνες και να είναι περήφανοι για τους προγόνους τους. Σήμερα γιορτάζουμε μαζί με την ευλογία της νέας σχολικής χρονιάς και μια μεγάλη επέτειο για τον απανταχού ελληνισμό, ένα σταθμό στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Γιορτάζουμε την εποπτεία που έγραψαν πάνω στις κορφές της Πύλου οι μαχητές του 40, το μεγαλείο, τη δύναμη, την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει η ελληνική ψυχή που έκανε τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Winston Churchill, να αναφωνεί. Τώρα πλέον δεν θα λένε ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά οι Έλληνες και αλλά οι ήρωες ως Έλληνες. Πολλούς τέτοιους σταθμούς, πολλά υπέροχα και μεγάλα γεγονότα έχει να επιδείξει η ελληνική ιστορία. Τόσο ζωντανά που νικούν τον χρόνο και περνούν στην αιωνιότητα και οι ήρωες μένουν αθάνατοι στις μνήμες μέσα από τα βιβλία της ιστορίας που διδαχτήκαμε και που σήμερα διδάσκονται τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Ας αφήσουμε όμως τους μαθητές του σχολείου μας να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα που ετοίμασα με τους δασκάλους για αυτή τη μεγάλη εορτή του έθνους και με τη σειρά τους να μας θυμίσουν πώς. Η Ρωμιοσύνη εφήλη συνότερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την ξυλίξει. Κανένας για τη σέπιτη που τάψει ο Θεός μου. Όπως έγραψε ο εθνικός ποιητής της Κύπρου, Βασίλης Μιχαηλίδης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω την επιθεωρήτρια προϊσταμένη της κυρία Κύρια Κούμα και τη συντονίστρια της Ελλαδικής Αποστολής Συνέχεια, κυρία Τσιλογιάννη, να απευθύνω χαιρετισμό. Σεβαστότατε, σεβαστό ιερατείο, αγαπητοί κύριοι, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Απορίας, κύριε Ιωάννου, αγαπητά παιδιά, είναι μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα μαζί σας και είναι μια απόδειξη το Ελληνικό Παραδοσιακό Σχολείο σήμερα εδώ μαζί με την τελευταία αγιασμού που τελέστηκε ότι ο ελληνισμός μπορεί να σταθεί ακόμα και σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι το Λονδίνο. Εδώ, σε αυτή την περιοχή που κατοικείτε εσείς, βλέπουμε έμπρακτα ότι η Εκκλησία σε συνεργασία με την ελληνική παιδεία μπορεί να κρατήσει τον πολιτισμό μας, να διατηρήσει τις ελληνικές μας ρίζες και παραδόσεις. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου εύχομαι να έχουμε
καλή σχολική χρονιά, πρόοδου και ο καθένας ευτυχία σε ό,τι έχει σκοπό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ομόλογοι συνάδελφοι της εκπαιδευτικής κοινότητας και αγαπημένα μας παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μας καλέσατε να παρακολουθήσουμε την πρώτη για μένα τουλάχιστον και είναι πολύ συγκινητικό αυτό γιορτή στην Ομογένεια, σε μια χώρα πολλά χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μας, ένα μέρος όμως και ένα σχολείο ζεστό που έχει παιδικά χαμόγελα που κουβαλάνε μέσα τους την αξία ενός σπουδαίου πολιτισμού σε μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκλησή σας. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα που είμαστε κοντά σας εδώ για να υποστηρίξουμε το έργο σας με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε περήφανοι που διαθέτουμε μία εκπαιδευτικό από το Υπουργείο Παιδείας στο σχολείο αυτό που έχουμε μάθει για τις δράσεις του. Ευχόμαστε, να είστε καλά. Ευχόμαστε οι μαθητές να είναι πάντα υγιείς και στο σώμα τους και στην ψυχή τους. Και αγαπητά μας παιδιά, πάντα ό,τι ξεκινάτε στη ζωή σας, να το ξεκινάτε με την ευλογία του Θεού. Η μέρα που είναι σήμερα, να γιορτάζετε τα πάντα στη ζωή σας και να κουβαλάτε μέσα σας το μεγαλείο της φυλής μας. Να κουβαλάτε πολλές μικρές αξίες, θα φτιάξετε ένα μεγάλο αξιακό κώδικα να τον ακολουθείτε στη ζωή σας με χαμόγελο και αγάπη στην καρδιά σας για πάντα. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στη γιορτή σας. Καλή σχολική χρονιά. Πώς πρόσφεσαι να ετοιμάσει λίγα λόγια για την 28η. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριε Νικήτα, αξιότιμοι πατέρες, έτοιμη κυρία Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και παιδιά, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή γιορτή και την επέτειο του Όχι. Θα μιλήσω γι' αυτό μέσα από το μάτι της γιαγιάς μου, όπως μας εξιστορούσε τα γεγονότα, όπως έζησε τους φόβους και την πείνα. Η γιαγιά μου λοιπόν γεννήθηκε το 1933 και ήταν 7 χρονών όταν το σχολείο της έκλεισε και έτσι δεν έμαθε πολλά γράμματα, κάτι που την στενοχωρούσε. Μετά ο μπαμπάς της και ο αδερφός της μπήκαν στην αντίσταση. Οι υπόλοιποι έμειναν πίσω με τη μητέρα, πίναγαν. Η γιαγιά μου κυκλοφορούσε με ένα κομμάτι ψωμί μέσα στην τσέπη της. Το σύνδρομο της κατοχής λέγαμε και γελάγαμε. Εμείς γελάγαμε και αυτή μας έλεγε, κακό πράγμα ο πόλεμος. Πόσο δίκιο είχε. Ας αφήσουμε λοιπόν τη φαντασία μας να τρέξει μερικά χρόνια πίσω. Βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 1900. Ατμόσφαιρα βαριά επικρατεί στην Ευρώπη. Η σκιά του πολέμου πλανιέται απειλητική στον ορίζοντα των κρατών. Ο άξονας ετοιμάζεται πυρετοδός. Οι πρώτες νίκες του χαρίζουν την αλαζονία και τρέφουν τα όνειρα και τις ελπίδες μιας κοσμοκρατορίας. Αντίθετα σε όλους τους άλλους, πλανιέται ο φόβος και η απογοήτευση. Πολύ γρήγορα, το ένα μετά το άλλο, όλα τα κράτη υποκύπτουν στο φοβερό κατακτητή. Η Ελλάδα, στην άκρη της Ευρώπης, γνωρίζει τη μοίρα της, μα ξέρει και το καθήκον της. Πρώτο χτύπημα φοβερό. Ο άναντρος, το πλεισμό της Έλλης, τη μέρα που τιμούσε βλαβικά τη Μεγαλόχωρη, μέσα στο λιμάνι της Τίνου. Αυτό ήταν μια προειδοποίηση από τα μαυρισμένα σύννεφα του Βορρά. Η Ιταλία, σκέλος του άξονα, αναλαμβάνει την κατάκτηση των Βαλκανίων που με την Κρήτη θα αποτελέσουν τη γέφυρα για τη Μέση Ανατολή. Οι Ιταλοί, ενθουσιασμένοι και μεθυσμένοι από τις πρώτες τους νίκες, προχωρούν ακάθεκτοι. Τα κράτη των Βαλκανίων, άλλα χωρίς πόλεμο και άλλα με μικρή αντίσταση, το ένα μετά το άλλο καταραίουν. Σε λίγες μέρες οι Ιταλοί βρίσκονται στα λιμανικά σύνορα. Ζήτημα ωρών σκέφτονται η κατάκτηση της Ελλάδας. Έτσι, έφτασε η μεγάλη και η αξέχαστη εκείνη η νύχτα της 28ης Οκτωβρίου. Είναι χαράματα, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Πολλοί αγρυπνούν, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο Ιταλός προσβευτής ζητά την παράδοση της Ελλάδας. Όχι, είπαν με ένα στόμα όλοι οι Έλληνες, διαστόματος του Ιωάννη Μεταξά. Όχι, αντιλάλησε στις κορυφές των συνόρων, στις θάλασσες και στους εθέρες. Ο πόλεμος έχει κηρυχθεί.
αναστατώνονται τα πάντα, όχι από φόβο, αλλά από ενθουσιασμό. Όλοι είναι βιαστικοί, τρέχουν να προλάβουν, να φτάσουν γρήγορα στο μέτωπο, να πολεμήσουν, να υπερασπίσουν την τιμή και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Είναι αγαθό πολύτιμο η ελευθερία και το ξέρουν. Σε λίγο χρόνο, με το τραγούδι στο στόμα και τον ενθουσιασμό στη ψυχή, έχουν φτάσει πάνω εκεί στις πίνους μας, στις κορφές. Με τις πρώτες μάχες τα ιταλικά στρατεύματα έπαθαν αληθινές πανολυθρίες. Τι κι αν ήταν πολλαπλάσια από τους Έλληνες, οι λιγοστοί Έλληνες με το φτωχό εξοπλισμό έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των Ιταλών. Πολέμησαν όλοι τους ανήρωες και πολύ σωστά, αργότερα, σε όλο τον κόσμο θα ακουστεί. Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Και δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο τις σφαίρες και τα κανόνια των εχθρών. Χειμώνας βαρύς τους βρήκε με ελάχιστα εφόδια στις παγωμένες κορφές της Ηπείρου. Ο ανεφοδιασμός πολλές φορές ήταν αδύνατον. Οι υπηρώτισσες όμως, άξιες κόρες της Διαβέλαινας, κουβαλούσαν την πλάτη τους εφόδια και ζεστά ρούχα. Αψηφούσαν τις κακουχίες και το κρύο, γιατί είχαν μέσα τους τη φλόγα της ελευθεριάς που ζέστανε την ψυχή τους. Οι πρώτες ελληνικές νίκες, μοναδικές μέχρι τώρα κατά του άξονα, αναπτερώνουν το ηθικό της ανθρωπότητας. Οι νίκες των μαχητών του Γράμμου ζέσταναν τις παγωμένες ψυχές των ανθρώπων και ζωντάνωσαν τις ελπίδες τους. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του κόσμου στέλνουν μηνύματα και ήχους στους άξιους απογόνους της Μεγάλης Ελλάδας. Ντροπή και απογοήτευση κυριεύει τους Ιταλούς. Οι υπερήφανες και σιδηρόφρακτες στρατιές τους συντρίβονται. Το ηθικό τους πέφτει. Μία ολόκληρη αυτοκρατορία δεν μπόρεσε να νικήσει μία χούφτα Έλληνες. Πίστευαν ότι η συντριβή των Ελλήνων ήταν ζήτημα ωρών και τώρα πέρασαν μήνες, έχασαν χιλιάδες στρατιώτες. Έριξαν τόνους πυρομαχικά, όμως δεν κατάφεραν τίποτα. 6 μήνες πάλεψαν οι Έλληνες και δεν δίλιασαν ούτε λεπτό. Τώρα όμως οι στρατιώτες γίνονται 2. Τα φοβερά γερμανικά στούκα παίρνουν τον Όλεθρο και την καταστροφή στις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Οι εχθροί πατούν τα άγια και αιματοβαμμένα χώματα της πατρίδας μας, τον αξέχαστο εκείνο Απρίλιο του 1941. Αρχίζουν τα μαύρα χρόνια της κατοχής. Στα βουνά της Αλβανίας, οι Έλληνες έδειξαν στην ανθρωπότητα ότι η υπεροχή δεν ανήκει στο πλήθος, ανήκει σε εκείνους που λατρεύουν την ελευθεριά, ανήκει σε αυτούς που φλογίζονται από αγάπη για την πατρίδα, σε αυτούς που πιστεύουν τα αγνά της ανθρωπότητας ιδανικά, σε αυτούς που αψηφούν το θάνατο και τους κινδύνους. Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα μνήμης και τιμής για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Είναι η μέρα υπερηφάνειας για το σθένος και τη δύναμη ψυχής που απέδειξε ο Ελληνισμός. Σήμερα γιορτάζουμε μια μεγάλη επέτειο, ένα σταθμό της ιστορίας μας. Γιορτάζουμε την εποπτεία που έγραψαν πάνω στις κορυφές της Πύλου οι μαχητές του 40. Είναι το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι που δείχνει όλο το μεγαλείο και τη δύναμη της φυλής μας, όλη την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή. Με το όχι αυτό, αποτυπώνεται η ακλόνητη πίστη ενός λαού να τιμήσει την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων του. Το όχι αυτό δεν ήταν παρόμοιση κάποια στιγμή. Το όχι αυτό, στο διάβα της ιστορίας από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα, ο Ελληνισμός έχει επιδείξει πολλές περιπτώσεις εναντίωσης και υποταγής στα επίδοξα σχέδια των κατακτητών. Ένα τέτοιο όχι είναι και αυτό που γιορτάζουμε εμείς σήμερα. Δεν είναι το όχι απέναντι στους Ιταλούς. Είναι και το όχι στους Γερμανούς, το όχι στην κατοχή, το όχι στην πείνα και τον αφανισμό του λαού. Είναι το ναι στην ελευθερία. Αυτό το διαχρονικό όχι θα προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε σήμερα με κείμενα, ποίηματα και τραγούδια. Ελλάδα ποτέ δεν πέφτει. Των εχθρών τα φουσά τα περάσα, σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά. Με κανόνια της πόλης χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Μπράβο, παιδιά. Ένα, δύο, τρία. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο τοίχο με κολλιά. Κάτω. Ήταν μια λέξη μονάχα ελευθερία. Και τα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Λα 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 λα
πέρασε εύκολα την ύμνη στην καρδιά. Ο δίχως έγραψε μονάδι και ευκαιρία. Εντός πολλού δε πάσης πίσω σκηνικά. Τώρα το λέτε σωστά. Τα βουνά της Αλβανίας, της Ελλάδας τα παιδιά, πολεμούνε τον εχθρό μας, όλο τους με μια καρδιά. Πολεμούνε σαν λιοντάρια, προς την πρώτη τη γραμμή, το χώμα μας μην πάρει, ο εχθρός μια σπιτσαμή. Κάνουν τείχος στα κορμιά τους, μην περάσει η σκλαβιά, και προσφέρουν τη ζωή τους, για τιμή και ελευθερία. Δεν φοβούνται ούτε βόλια, ούτε χιόνι και βόλια, είναι του ευθύνε πάντα για την ελευθερία. Ερασίτα, πού ήταν όλα. Στι 20 ώρα η Ελλάδα στο πόλεμο να φτιάξει πολύ πιο ώρα. Στι 28 1940, στι 3 ξημερώματα, ο Ιταλός στρατηγής Ρατζή έφτασε στο σπίτι του δικτάτορα με τα ψά. Σκοπός της επισκέψης του ήταν να του παραδώσει το τελεσίγκρατο των Ιταλών. Φυσικά η απάντηση του μεταξά ήταν όχι. Ούτως ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα παίρνει κοπολόγια. Και κάποιο βράδυ, δεν σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτουνε στο πάλι. Και όπως περνάει και όπως ρωτάει, βαρτάει ο αέρας ρωτά και όπως τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περιθάνω το μέτρο ψήρο μέτρη. Μόνο σημαίνει το φως κράτη, μόνο σκλαβή το λέξη. Και από τους τάφους έγιναν όλοι οι νεκροί του αγώνα και παίρνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο αγώνα. Και φαίνουνε τα μάτια τους όλο μέγα βάθος σαν πως ανάσταση σκυριά μετά από τα αεροπάθος. Να τους περνάει ο αζούρτος στρατός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γη με σκάρι και άστρα ειρήνης. Και ως πάνω τους η λευτεριά πάνω τα σανατέλη που σκόνει άκρα την καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλ. Είναι πλέον μικρό, είναι πλέον μικρό και αφαλήθεια από πενσέρο. Σημαίνει η Ελλάδα για εμάς ολοπέτρο. Μου έχουν πει από το 40 πως ένα κρύο πρωινό ζήτησαν να μας πάρουν το άλλο χώμα που πατώ. Ο παππούς τότε που λέτε πήγε πάνω στα βουνά να συρρίξει το ποτέτο, όχι, είπε ο μεταφράς. Θέλω τώρα να φωνάξω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που πιάσετε να είμαι Έλληνας εγώ. Από τον αφρό της θάλασσας και του ονού την χάρη. Ρώμαλε η χαλανόνη αυτή του έθνου στο καμάρι. Τη γνώρισα τα κύρματα, τη ξέρουν τα πούνα μας και συμβολίζει πάντοτε, μη το ξαρτή τη δικιά μας. Απλώνεται περήφανη λευκή, γαλάζει ωραία, δόξα και φως παντού σκορπά ελληνική σημαία.
όλο το πρόσφυγο σαν φάση. Ένα, δύο. Μπράβο.
Μαρία του Παπασταϊκίου, τη
Ρώσο Αντωνίου και τον Κωνσταντίνο τον Γεωργίου Εκκλήτων Τέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Έλληνα Μαθητή μας. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ τα παιδιά μας. Θα ήθελα να πω τώρα, μία-μία τάξη θα ανακοινώσει η Διευθύντρια Σπουδών, η κυρία Τσακάλη. Μία-μία τάξη θα πάει στον χώρο της, στην τάξη της, πρώτα τον Υπηαγωγείο, μία-μία ό,τι ακόμα, μετά τον Εθνικό Ύμνο. Και οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά από τις τάξεις. Έτσι, όσοι είναι εδώ, θα τα πάρουν να φύγουν. Όσοι δεν είναι εδώ, θα μείνουν οι δάσκαλοι στις τάξεις. Από την τάξη όμως του κάθε παιδιού. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μετά αμέσως τον Εθνικό Ύμνο, εγώ με τον πατέρα Αντρέα θα σταθούμε εδώ και θα αγιάσουμε μία-μία τάξη βασικών και θα πηγαίνει μέσα. Συγγνώμη παρέμβαση. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ όσους ήταν και ευχαριστώ και το Ελένη TV, το ελληνικό κανάλι και τον πρόεδρο της Επιτροπής των Ανδρέων των Ιωάννης, που είναι στην Επιτροπή που είναι εδώ. Μια μικρή παρένθεση, να μιλήσει ο Κωνσταντίνος Γεωργίου για τον επομάκι του αγγλωμένους. Ένα δευτερόλεπτο, με συγγνώμη, θα πάρουμε από το χρόνο του χρόνου σας ακόμη. Γεια σας. Καλό, που είστε. Θα μιλήσω στα αγγλικά για να καταλαβαίνω τα παιδιά. I'm going to speak in English so that children can understand because this is partly with the children. So I'm a board member of the organization NEBOMAC. We stand for Νεολαία, Παγκόσμια Ομοδοσπονδία Πολεμών Κυπριών. We are the World Organization of Overseas Cypriot Youth. We are 15,000 members strong, and we have members and board members in the UK, America, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Ελλάδα, Κύπρο, what I'm speaking to you today is in regards to our annual charity event, which is our NEBOMAC shoebox scheme. And what NEBOMAC does every year during Christmas, we collect shoeboxes which are made into presents, from Greek schools all over the UK. And last year, we hit our largest target. We raised over 1,000 presents, which we shipped over to Cyprus, which was an extraordinary amount. We worked together with the High Commission here, and also with the government of Cyprus. And we're going to hand out one of these sheets to every student who's here today, and the students that aren't here will receive one after half term, and it gives you some information and guidance on how to prepare one of these presents, and it can either be for boys and girls of ages either between newborn, 3 to 5 years old, and 6 to 12 years old, both male and female, and there's a list of things that you can include depending on the age of the child who's present or creating, and the label that you can cut out and stick onto the box. We will speak about it again after half term, but the collection date we're hoping for this school for ICNEs will be on the 23rd of November. Okay, so you have until the 23rd of November to make your present and bring it in, and I hope that the parents will also assist with the creation of that. These presents are going to children who are less privileged than us in Cyprus. So it's very important to remember that it's for a good cause. Okay? Thank you very much. Σε γνωρίζω από την όψη του σταθιού.